Συμμετοχής για να μπείτε πάλι σε κλήρωση για κουπονάκια για δωρεάν φαγητό από το eFood. Λοιπόν, αυτά από εμάς, να είστε όλοι καλά. Όταν έλειπε το μαράκι, εσύ ήσουν εκεί. Μπέργκερ, πίτσες, σουβλάκια. Όταν πεινούσα, εσύ ήσουν εκεί. Οτιδήποτε μπορείς να φας και να πιείς. Οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε μέρος και να είσαι. Όταν ήμουν μόνος σου, εσύ ήσουν εκεί. Είμαι ερωτευμένος. Κάτω, flash, κλωτσιά, το κάνει! Αλλά το λάθος target για κάποιο λόγο, παρόλο που σκοτώνει τον Μπριχτέλ και τώρα ο Σεν είναι καταδικασμένος μέσα σε τρεις, μάλλον θα πεθάνει εδώ. Θα πέσει ο πάντα! Πεθαίνει, αλλά πεθαίνει και ο Ντόμιναν αμέσως μετά. Ο Βέντζερ είναι ο επόμενος στόχος του Σπάρξ, πέφτει επίσης και κερδισμένη γκρε 4 για έναν πολύ μεγάλο advantage και tower στον bot. Το... Επιθετική κίνηση με τον Thresh, ο οποίος είναι πολύ επιθετικό πίξ στο level 1. Διαβασμένη εδώ πέρα η Will Love. Εκμεταλλεύεται το Fog of War, δεν θέλει να φανερασκώσει τον πάκο. Τώρα θα έρθει ο Νίκολεξ, ο οποίος θα τον βρει. Έρχεται και το Slow Flash πετυχαίνει το Death Sentence. Θα είναι ένας νεκρός μπάκο και το First Blood δίνεται στον Νέμικιν, ο οποίος σίγουρα μπορεί να το εκμεταλλευτεί πολύ εύκολα. Το μόνο κόστος για το συγκεκριμένο play ήταν το Flash του Ναϊμίρια, το οποίο δεν νομίζω να είναι εκεί. Ο Έλισταρ θα πεθάνει πρώτος ο μπάκος, ο Σόκουεϊβ τους καταστρέφει ο Γαγάι, θα κάνει ένα εύκολο κλίναπ εδώ. Έχει πάρει όμως και ο Κύλο Πίξελ, ίσως πάει για παραπάνω. Ο Λεοντάρας κρατάει όλη την ομάδα πίσω, ο Γαγάι έχει πει μόνος μπροστά το Μαράνε, όλοι, είναι αλλά δεν έχουν τάμα στον σκοτός. Τώρα θα πάει το Σανονίκο, θα πέσει. Κάνει τον περισσότερο τάμα, μπορεί κουάνακι, μπορεί να κάνει το 5 εδώ ο Πίξελ, θα κάνει το Flash, λίγα γίνεται ακόμη το παίρνει. Πέντα kill για τον Πίξελ και την We Love Gaming. Απίστευτο fight εδώ πέρα, We Love πιάνεται από ένα Shockwave του Chili, το οποίο μπαιτάρει ολόκληρη τη Void Gaming έπειτα από το θάνατο του Γκαγάι. Δεν μπορούσε. Μπλε Ward, τότε. Να το Σομπάκο έρχεται τρέχοντας, θέλει να βρει το Smite, μπορεί να κάνει το Steal. Κανείς δεν είναι μπροστά του να τον σταματήσει. Για να δούμε. Ο Πόγκς θα πάρει εδώ πέρα τον Baron και η VG με τον Μπάκο να κολώνει να μπει για το Smite, μήπως χάσει το game. Ο Μπάκο δεν έχει Smite αρχικά για να κάνει Smite, αλλά νομίζω να το στυλάρει γενικά ήταν. Μεσολαβεί πολύς χρόνος. Ο Ιάσονος Κουνελάκης ρωτάει, τώρα που ο Τσίλι έγινε παίχτης για την Void Gaming, υπάρχει περίπτωση να τον δούμε στο πλατό του LGC? Όχι. Αλλά επειδή το έχει είναι μεγάλη κουβέντα, θα πω μάλλον όχι. Δεν ξέρω πόσο διπλωματικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος στο να απαντάει ερωτήσεις. Είσαι ο μόνος που απαντάει, αλλά δεν δίνει... ξεκάθαρη απάντηση. Τώρα θα μπει μέσα. Προσπαθεί. Έχει τον Black Shield πάνω του. Μπαίνει μέσα. Πολύ θα παίξει ο Λελενάγκα. Έχει πάρει τον Black ένα kill. Ποιο θα πάρει τον Baron. Το είναι πήρε. Ο Νίκολεξ. Η We Love κλέβουν τον Baron. Ο Νίκολεξ πιέζει τρία άτομα και ο Pixel κάνει πολύ damage. Ενώ ο Σεν δεν μπορεί πλέον να κρατήσει τα άτομα. Ο Pixel κάνει το cleanup. Παίρνει τέσσερα kill. Παίρνει το quadra kill. Και με αυτόν τον τρόπο η We Love με δύο συνεχόμενα ace παίρνουν και τον Baron. Γυρνάνε ολόκληρο το game. Και όλο αυτό χωρίς τη βοήθεια του Έμικιν, έχω την εντύπωση, Μπλίζ. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν. Θέλουμε στο game. Έχουμε δει κάνει ένα Fed Kassadin και ο Σούρα πάει να γίνει ένας τέτοιος. Παρ' όλα αυτά τα υπόλοιπα lanes βλέπω ότι είναι αρκετά κοντά και σε CS αλλά και σε kills. Είναι ένα close παιχνίδι. Η Μύρια τώρα ωραίο έχει box. Για άλλη μια φορά τον Έλενα ένα καπετάκι τη λατέρνα του Ρέντ. 8 flash. Πάρα καλό. Πολύ καλό. 2 είναι τα target. Τελικά έρχεται και το Άρωτο. Δεν έχει να πάει πουθενά. Θα πέσει αμέσως μετά ο Λεοντάρας, ο Γαγάι. Όσα hits και να ρίξει δεν έχει τα items που χρειάζεται για να βγάλει damage. Εδώ η Will Love ξέσπασμα. Για άλλη μια φορά κερδίζουν κατά κράτος. Στον Blast Con θέλει να βγει για τον dive. Άμα βγει από πίσω με τον Dragon's Rage, ο Λεοντάρας δεν έχει flash, οπότε είναι εύκολο target και δεν έχει ετοπιστεί. Συνήθως βλέπεις τις ομάδες να βγάζουν control ward εκεί. Έρχεται τον Nicolex, Dragon's Rage. Πιάνει το σωστό target με το arrow. Ενώ ο Λεοντάρας δεν μπορεί να πάει πουθενά, δεν προλαβαίνει να αντιδράσει ο Γαγάι και να flash εκεί. Θα το έκανε τόσο εύκολο για τη VG, όμως δεν πρόλαβε. Πάρα πολύ όμορφο γκάγκ από τον Nicolex. Ρισκάρει και επιβραβεύεται. Ρίσκαρε και κέρδισε όπως είπες και εσύ. Υπήρχε το flash διαθέσιμο για τον Γαγάι, απλά δεν ήταν αρκετά γρήγορος για να το κάνει. Μεγάλη συνάντηση με τη Μία μέσα στο παιχνίδι. Σάκρε έχει πρόβλημα εκεί, τον κυνηγάνε. Έχει ρεθεί το Sonic Wave, το Ριζονίδιο. Strike έρχεται σε πολύ καλό ρυθμό. Ένα flash από τον Destiny, ο οποίος ξεχνάει να πατήσει ο Ότατακ για κάποιο περίεργο λόγο. Κάνει και τώρα είναι μέσα στο θάμνο, χάνει το Vision. Δεν κάνει τίποτα, να πεθάνει. Θα το δώσει το Destiny, το First Blood. Πότε είναι η ερώτηση, τώρα είναι η απάντηση. Κάτω ο Destiny δεν έχει να πάει πουθενά. Δεν ξέρω, Blizz. Κάνει το flash πάνω από το θάμνο.
δύο inhibitor, αλλά θα προτιμήσει να κάνει recall. Νομίζω είναι πιο σοφή απόφαση αυτή. Οι υπόλοιποι από του Όχι, και... διαφωνώ, έπρεπε να πάνε για λήξη. Δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα, πώς μπορούν να του σταματήσουν. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Blaze, ο Λεοντάρας, θα γκάρει τα πάντα με το Stand United. Ο Σούρα είναι εκεί, περνάει όσο περισσότερο damage γίνεται. Γυρνάνε πάνω σε αυτό. Ο Έμιγκιν πιάνει καλά. Πάει πολύ χαμηλά, αλλά καταφέρνει να επιβιώσει. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δέχεται πάντα και πιάνει τα πάντα. Όσο περισσότερο damage γίνεται. Πέφτει, πέφτει ο Γαγάι, τον έξω είναι εκτεθειμένο, αλλά κερδίζει τον Πάγκο. Το κάνει στο Gaming, το κάνει στο Down. Ο Πάγκο είναι μόνο του. Ο Πάγκο θα πεθάνει. Γουιλό κρατιούνται στο Game. Και μόνο του. Πάγκο θα κερδίσει. Δεν λέει εδώ πέρα η Έμικιν να πάει, έχει πάρα πολύ ID και attack speed, μπορεί να πάει να λήξει το game ο Pixel πολύ μακριά, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Έμικιν βαράει τα Minions, ας τα Minions, πήγαινε για τον Nexus Tower. Εδώ χρειάζεται το τα οποία αφήνουν τον Baron στα 100 HP. Αλλά δεν νομίζω, δεν ξέρω. Εδώ πριν τι θέλει να δοκιμάσει. Να δούμε θα το κάνει. 2000 HP ο Baron. Oh, λογικό oh, oh. να το δοκιμάσει. Δεν έχει έρθει ο Σόκ. Παίρνει ο Pretty, απίστευτο. Το είπε ο Blitz και έγινε κατσικοπόδαρο. Σκουρ κάνουν τον Baron εδώ. Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει σε αυτό το παιχνίδι, κακή αλήθεια. Δηλαδή, different dimension, εκεί που η λογική λέει ότι δεν μπορούν να κλέψουν τον Baron, δεν ζωνάρουν τον Pretty, επειδή δεν πιστεύουν ότι μπορεί να τους κάνει smite steal. Του στοιχίζει ένα flash το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει πανέμορφα μέσα. Και η Will Love είναι out of position. Η Void Gaming πιέζει στο mid και η Will Love πρέπει να κάνει το recall. Αν δεν τα κάνει, μπορεί η Void Gaming να πάει να ρασάρει τον Nexus Tower. Το Stand United υπάρχει από τον Sen, ο οποίο μπορεί να έρθει. Και ο Emikin δεν θα πάρει. Pixel, όχι! Πεθαίνει! Θα πάει, θα γίνει το Withers Bite, δεν πεθαίνει ακόμα. Glacial Fissure θα έρθει. Ο Γαγάι είναι τελειωμένο. Θα πέσει ο Pixel τώρα το Shock Wave. Δεν χρειάζεται όμω, σιγουρεύουν το kill. Ο Nicolex κυνηγέται επίση με τον Pixel νεκρό. Δεν ξέρω αν η Will Love μπορεί να νικήσει το fight. Όμω τον bot έχουμε Σούρα και Emikin απ' Έχουν αρχίσει οι Elder εδώ. Και πέφτει πολύ γρήγορα. Dimension, ναι, και έχουν σχεδόν καταφέρει να το σκοτώσουν κιόλας. 4.000 HP. Δεν το ξέρουν. Είναι free. Αυτό. Είναι free, αλλά ο Baron αρχίζει ταυτόχρονα για την Instinct. Να δούμε αν θα τα καταφέρουν εδώ. Προλαβαίνουν να έρθουν. Arrow και έχει ρίξει Έρχεται. Arrow 9.000 HP. 7 τώρα πλέον ο Baron. Την ώρα που ο Destiny είναι και αυτός ακριβώς πάνω από αυτό. Έχει την ευκαιρία να το φτιάξει. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Ο Destiny το κλέβει. Δεύτερο στήρι στο ίδιο παιχνίδι και το fight ξεσπά. Ο Στέφαν είναι μόνο. Το σολάρι το κρατάει στο νόμο. Ο Στέφαν τώρα θα τον κλείσουνε. Μπορεί να πάει πουθενά. Μπορεί τελικά έχει φλάσ. Ο Γορολίκα κάνει. Αλλά δεν έχει πάρα πολύ μάνα. Μόνο με ό,τι έχει ό,τι κάνει την τώρα. Ο Σάκρε. Πάει τη βάση των Different Dimension. Ο Γοσλέιδη σκοτώνει. Ο Immortal πεθαίνει. Εδώ ένα hit. Πατάει τραπ. Το κάνουνε. Το πέσει. Για τον Nexus. Η Instinct χάνει το fight. Όμως ο Σάκρε πάει για το φινάλε. Παίζει 2-1. Έχει ανοίξει το ultimate του. Πάει για το φινάλε. Έχει και τον Guardian Angel. Έχει καταφέρει φλασάρι από πάνω. Πάει για τη λήξη του Μπόρι. Μακριά. Το πέρα. Λίγη. 1-1, Instinct πάει το best of 3 σε τρίτο game. Ποια μου ήταν αυτή, για αλλά νομίζω ήρθε η ώρα να μπει η τελεία εδώ, ναι, έτσι. Νομίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη κουβέντα για άλλη μια φορά. Πιστεύω θα ξαναγίνει μέχρι το τέλος της δεύτερης σεζόν. Προς το παρόν όμως πάμε να δούμε το δεύτερο game ανάμεσα σε Game Space και Instinct Esports. Πάω ξανά. Δεν θέλουν σήμερα να παίξουν Instinct με τους Game Space. Δεν ξέρω τι έχει πάει τόσο λάθος σήμερα. Μαζί, το Άρον θα πάρω. Ήταν άτυχο, ήταν άτυχο. Εδώ πέρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι το communication του ότι δεν είναι και τόσο καλό. Ναι. Και τους έχουν κάνει σπίτμα τους με τα λίγη ulti. Μπορεί να ψάξουν το engage πάνω αριστερά. Νομίζω είναι δύσκολο. Δεν έχουν άρρωτο. Είναι μεγάλη ευκαιρία εδώ, γιατί Kate είναι στο mid. Τι κάνει Kate γάμο όταν νεκράτη. Ο Μάζα πεθαίνει. Πάει, πάει τα λίγη. Δεν κάνω λίγο πέθανε. Δεν έχουν άλλο ήμα. Ρε φίλε, πήγα φάρμα ένα χρυπάκι ο δράδος, δεν ξέρω. Δεν είχαν πολύ περιθώριο. Όμως για αυτό το rotation του Nicolex δεν το αφήνουν. Ο Nicolex μένει εκεί. Περιμένουν το επόμενο wave. Νομίζω μπορούμε να δούμε ένα taunt flash εδώ από τον Nicolex. Και ο Ζάνι μαζί με τον Λούκεζι βρίσκονται σε περίεργη θέση. Οπότε για να δούμε. Θα έρθει το taunt. Ελά! Τριπλό! Πάρα πολύ ωραίο! Εξαφανίζονται όλοι οι Regenesis. Τρία άτομα νεκρά ταυτόχρονα το ίδιο και ο Πύργος εδώ άψογα εκτελεσμένο dive από του Will Love. Αυτό είναι όμορφο ομαδικό play από τη Will Love Gaming. Και αυτό ήταν που έλειπε ως τώρα από τη Will Love. Εδώ παίρνει ένα τεράστιο προβάδισμα. Γίνει ανάλυση σήμερα, λοιπόν. Ας περάσουμε να δούμε.
Ας περάσουμε να δούμε τα αποτελέσματα.